Τώρα χρησιμοποιεί τον χειμώνα ως φωνικό όπλο. Σχεδιάζει όμως και την επόμενη μέρα ο Βλαντιμίρ Πούτιν χωρίς να δείχνει κανένα σημάδι υποχώρησης. Αντιθέτως, το μήνυμα που δίνει είναι η απόλυτη καταστροφή της Ουκρανίας. Ώρες ατελείωτης πέρασε ο Ρώσος Πρόεδρος με τους στρατιωτικούς του διοικητές. Θέμα συζήτησης, η στρατηγική που θα ακολουθηθεί στην Ουκρανία. Το Κρεμλίνο αναφέρει πως συναντήσεις έγιναν με όλους τους ανώτερους αξιωματούχους των ενόπλων δυνάμεων. Οι ρωσικές αρχές δημοσίευσαν και βίντεο από τη συνάντηση που έγινε και υπό την παρουσία του Υπουργού Άμυνα Σοϊγκού. И хотел бы выслушать ваше предложение по поводу наших ближайших и среднесрочных действий. Начнем работать, пожалуйста. Στις 24 Φεβρουαρίου κλείνει ένας χρόνος και οι Ουκρανικές αρχές είναι προετοιμασμένες για όλα. Ο υποστρατηγός Άντρι Κοβάλτσου, μιλώντας στο Sky News, εκφράζει φόβους για ρωσικό χτύπημα από τον Βορρά. Так мы предполагаем такие варианты, такие сценарии и звичайно готуемся. І такі варіанти ми, да, ми розглядаємо. Чи можуть піти з Білорусі, можуть підготуватися, піти на кінець, можливо, лютого, можливо, пізніше. Τη σκληρή στάση που θα συνεχίσει να κρατήσει επί των πεδίων των μαχών έδειξε η Μόσχα. Οχήματα μεταφέρουν βαλιστικούς πυράβλους στο πλαίσιο στρατιωτικής άσκησης, με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας να δημοσιεύει βίντεο. Το φως της μέρας έδειξε τη μαυρίλα που έπεσε στην πόλη Γκρίβι Ριχ μετά από το ανελαίητο κύμα πυραυλικών επιθέσεων των Ρώσων. Το πτώμα ενός βρέφους ανασύρθηκε από τα συντρίμμια που άφησε πίσω του το βαρύ χτύπημα. Ο θρήνος μιας γυναίκας που μόλις έχει χάσει το γιο της και την αδερφή της, γροθιά στο στομάχι. Οι σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ηχούν και πάλι. Κίεβο, Λβίβ, Μικολάιβ, Βολίν, περιοχές που σημαίνει συναγερμός. Η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις πλήττοντας και το Χάρκοβο. Μπροστά στις απειλές που η Μόσχα εξαπολύει σε περίπτωση που πύραυλοι πάτρια του βρεθούν σε ουκρανικό έδαφος, απάντησε άμεσα η Ουάσιγκτον. We would provide security assistance and help Ukraine defend itself and defend its territorial integrity and sovereignty. Στο πλευρό της Ουκρανίας και ο Καναδάς, που ρίχνει 115 εκατομμύρια καναδικά δολάρια για την αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών της χώρας. Ήδη, σύμφωνα με τον Δήμαρχο του Κιέβου, έχει αποκατασταθεί κομμάτι ηλεκτροδότησης και υδροδότησης της πόλης.